Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην κεντρική εκδήλωση της Λαϊκής Εισπύρωσης στον Αλμυρό. Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης αποτελείται από Ακριβού Μυρτό εκπαιδευτικός, Βελάνη Σκυλίτση Ευθυμία συνταξίουχος εκπαιδευτικός, Γλιάδης Ευστάθιος βιομηχανικός εργάτης, Ζέρβα Ελένη άνεργη, Καρατσόκης Δημήτριος μηχανολόγος μηχανικός, Κατσαούνος Δημήτριος αγρότης, Κολτσίδη Κατερίνη κομμότρια ελεύθερος επαγγελματίας, Κοντοστάδης Χριστός γεωπόνος διαιτητής καλαθοσφαίρισης, Μελίσης Χριστός ελεύθερος επαγγελματίας, Ντούκας Δημήτριος συνταξίουχος δημοσίου, Παπανίκου Ζωή ιδιωτικός υπάλληλος, Πατσιαβός Κωνσταντίνος ηλεκτρολόγος ελεύθερος επαγγελματίας, Σαμαρά Ευσταθία φοιτήτρια, Σπυροπούλου Τραγάκη Σεβαστούλα γιατρός μικροβιολόγος, Τσικρικάς Δημήτριος βιομηχανικός εργάτης, Τσόγκα Μαρία ιδιωτικός υπάλληλος, Τζουρμπατζόπουλος Χαράλαμπος δημοσιογράφος, Αγγελοπούλου Μαρία εκπαιδευτικός, Ακριβώς Ιάσονας βιομηχανικός εργάτης και Πεσίδου Μαρία οικιακά, Μακρύς Νικόλαος συνταξιούχος ΟΓΑ, Σταματίου Μαρία συμβασιούχος δημοσίου, Γεωργίου Μαρία αγρότησα, Καραφέρης Κωνσταντίνος ελεύθερος επαγγελματίας, Μάμου Εκατερίνη αγρότησα, Πορφυρίου Βασίλειος αγρότης, Τόρη Πατσία Ευδοξία λογίστρια, Κοντοστάδης Αθανάσιος συνταξιούχος συνεταιριστικός υπάλληλος, Οικονόμου Δημήτρη συνταξιούχος, Πολυμεράκης Παναγιώτης βιομηχανικός εργάτης, Παλαβοδήμος Γεώργιος συνταξιούχος συνεταιριστικός υπάλληλος, Καλατζή Γραμματή εκπαιδευτικός, Κωστόπουλος Αναστάσιος αγρότης, Σγάρα Φωτεινή ιδιωτικός υπάλληλος, Αθανασίου Μάριος αγρότης, Μάνος Αναστάσιος συνταξιούχος του ΙΚΑ, Μπούλιας Αναστάσιος συνταξιούχος ΙΚΑ, Καραγιάννης Σταύρος ηλεκτρολόγος, Καραμπά Ελευθερία κοινωνική λειτουργός, Κατσικαβέλης Ιωάννης συνταξιούχος ΙΚΑ, Αργύρη Ιωάννα εκπαιδευτικός, Κωστίκας Ανδρέας γεωπόνος ελεύθερος επαγγελματίας, Σόμος Γεώργιος μεταλλιολόγος, Ταμπαξή Ζήσης βιομηχανικός εργάτης, Τσοκάρα Βλάχου Φρυδερίκη συνταξίουχος δικαστικός υπάλληλος, Αργύρη Άννα ιδιωτικός υπάλληλος, Νηφόρος Χριστός συνταξιούχος, Χουλιαρά Μερόπη οικονομολόγος, Ευαγγελινού Εκατερίνη συνταξιούχος, Κοντογιάννη Άννα ιδιωτικός υπάλληλος, Ντίτσας Αναστάσιος ιδιωτικός υπάλληλος, Καλτσάς Κωνσταντίνος συνταξιούχος, Μπότση Ιωάννα ιδιωτικός υπάλληλος, Παλαβοδήμος Γιάννης αγρότης, Καβουρνάρης Νίκος άνεργος, Καραφέρης Σταύρος αγρότης, Παπανάτσος Δημήτριος ιδιωτικός υπάλληλος. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Εισπύρωση Κώστας Τσόγκας. Φίλες και φίλοι, εκφράζουμε τη θλίψη και την οργή μας για τους άδικους θανάτους των συνανθρώπων μας, για τις τεράστιες καταστροφές σπιτιών, επιχειρήσεων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων καλλιεργήσιμων καλλιεργήσιμης γης από τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον τόπο μας και γενικότερα τη Θεσσαλία, λίγο καιρό μετά από τις φωνικές πυρκαγιές. Σήμερα δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί ότι αυτές οι τραγωδίες που ζούμε επανειλημμένα δεν οφείλονται στον κακό καιρό, όπως μας είχαν πει και στον Ιαννό και στην πυρκαγιά, αλλά ότι πρόκειται για ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που αφορά τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία. Με ευθύνη της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της περιφέρειας και των Δήμων που παραμένουν εντελώς αθωράκιστοι, λόγω της απουσίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και σύγχρονων έργων αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη. Φίλες και φίλοι, για τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας, τη Δημοτική Αρχή Αλμυρού και τις άλλες παρατάξεις, ολοκληρωμένος σχεδιασμός για όλα τα παραπάνω και η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό των υποσολιχωμένων υπηρεσιών θεωρείται κόστος, αφού δεν αποφέρουν μεγάλα και σταθερά κέρδη στο κεφάλαιο. Και γι' αυτό δεν είναι επιλέξιμα,
ή γίνονται αποσπασματικά και με το σταγονόμετρο. Αλήθεια, ας μας πει κανείς αν η ισχυρή βροχόπτωση φταίει που δεν έγιναν τα μεγάλα και μικρά φράγματα στη Θεσσαλία. Ο περιφερειακός Ξεριά που έγινε μέσα στο ποτάμι. Οι γέφυρες που δεν είναι τάχα επικίνδυνες, όπως για την πάνησε η κυρία αντιπεριφερειάρχης, αλλά μετά από λίγη ώρα έπεσαν. Αλήθεια, η φωτιά που ζήσαμε το καλοκαίρι βρισκόταν σε δυσπρόσιτο σημείο. Ήταν ανεξέλεγκτη μέσα στον κάμπο, παίρνοντας οδιάβατες, σπίτια, χωράφια, περιουσίες, αλλά δυστυχώς και μια ανθρώπινη ζωή μιας συμπολίτησάς μας. Και εν τέλει έσβησε στη θάλασσα, όπως έγινε στη Ρόδο και στην Εύβοια. Φίλες και φίλοι, έχουμε να κάνουμε με ένα επιλεκτικό ανίκανο κράτος, μια επιλεκτική ανίκανη περιφέρεια και έναν επιλεκτικό ανίκανο Δήμο, που τώρα παίζει το γνωστό παιχνίδι πέτα το μπαλάκι. Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Όμως, όλοι τους είναι επιλεκτικά ικανότατοι όταν πρόκειται να δώσουν λεφτά σε μεγαλοεργολάβους. Φίλες και φίλοι, δεν θα μας σώσει κανένας από αυτούς που ψήφισαν την υποβάθμιση της ζωής μας. Από περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες που φτιάχνουν πεζοδρόμια και φωτογραφίζονται, ενώ επί της ουσίας η περιοχή μας είναι ανοχήρωτη στην πρώτη σπίθα και στην πρώτη σταγόνα. Σας καλούμε να μην εμπιστευτείτε το κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή τώρα τον πολιτικό γυρολόγο καθηγητή businessman, τον κύριο Κουρέτα, ο οποίος όχι μόνο δεν είναι το αντίπαλο δέος του κυρίου Αγοραστού, αλλά θα μπορούσε να είναι και στο ίδιο ψηφοδέλτιο, αφού στα κύρια ζητήματα έχουν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, όπως αποδείχθηκε όλα αυτά τα χρόνια και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη στήριξη των προϋπολογισμών. Ούτε φυσικά είναι η απάντηση η ψήφος στο ψηφοδέλτιο της κύριε Τζανακούλη, η οποία προέρχεται και αυτή από τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα εγκλωβισμού αγανακτισμένων ψηφοφόρων από τον κύριο Αγοραστό. Ποτέ δεν στήριξαν πραγματικά όλοι αυτοί τους αγώνες των εργατών, των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών, των συνταξιούχων και της νεολαίας, κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική, αλλά είναι υποστηριχτές της, υποστηριχτές της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της ιδιωτικοποίησης, της παιδείας και της υγείας, της ενέργειας, των υποδομών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, της εγκατάστασης των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή μας, όπως εδώ κάτω, στο Τσιγκέλι, και υποστηριχτές για να συμμετέχουμε στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Φίλες και φίλοι, στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής ψηφίζουμε μαζικά τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εσπήρωσης, σε Δήμο και στην Περιφέρεια, γιατί ήταν η μόνη δύναμη που έδρασε ως πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, της Περιφέρειας και του Δήμου, στο αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο της τοπικής διοίκησης. Καλή δύναμη! Χαιρετισμό θα απευθύνει ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση, Δημήτρης Καναφέρης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η κυβέρνηση, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και οι Δήμαρχοι Βόλου, Αλμυρού, Ζαγοράς Μορεσίου, Νοτίου Πηλίου, Σκιάθου, Τεμπών και όλων των άλλων Δήμων υλοποιούν και στηρίζουν κομπάζοντας την πολιτική της καπιταλιστικής ανάπτυξης για τα κέρδη των λίγων με την άμεση ενίσχυση των μεγαλοεπιχειρηματιών στις αστικές αναπλάσεις, τις τουριστικές και άλλες υποδομές πολλών εκατομμυρίων ευρώ από τη λιελασία του εργατικού λαϊκού εισοδήματος, αλλά αφήνουν απροστάτευτα το λαό και το βιός τους από πλημμύρες, φωτιές, σεισμούς και άλλες καταστροφές, γιατί αυτά τα έργα θεωρούνται κόστος αφού δεν αποφέρουν κέρδη στο κεφάλαιο. Είναι χαρακτηριστικό
το ότι στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2024 από ένα σύνολο 271 εκατομμυρίων ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα προβλέπονται μόνο τα 5,5 εκατομμύρια από αυτά και από αυτά τα 4,5 εκατομμύρια είναι για αποκατάσταση παλαιότερων καταστροφών. Ο λαός δεν χρειάζεται να αλλάξει διαχειριστές της ίδιας πολιτικής, τους εκλεκτούς της Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Δεν πρέπει να περιμένει τίποτα θετικό από αυτούς. Αυτοί είναι που στήριξαν και συνεχίζουν να το κάνουν το να γίνονται Δήμη και Περιφέρεια ένας μηχανισμός για να αξιοποιηθούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να καταλήξουν στις τσέπες των λίγων, για να ενισχυθεί η κερδοφορία των ομίλων. Αυτοί είναι που συνενούν στο να λειτουργεί η τοπική διοίκηση σαν φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Δεν αντιτίθεται στη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική διοίκηση για μια σειρά σημαντικούς τομείς όπως της υγείας και της παιδείας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπορευματοποίησή τους και υποβαθμίζοντας κρίσιμες δημοτικές υπηρεσίες. Εμείς λέμε τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, που εγκαταλείφθηκαν στο έλεος ενός καιρικού φαινομένου σε πόλεις και χωριά, ανοχήρωτα με παλιό, άναρχο και αποσμασματικό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό. Με τον αγώνα του, ο λαός της Μαγνησίας και με την ενίσχυση της λαϊκής συσπήρωσης να διεκδικεί σε άμεσα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων, γρήγορες και πλήρεις αποζημιώσεις, γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές και ένα ολοκληρωμένο σύστημα έργων αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης. Ούτε αντιπλημμυρικές μελέτες και έργα, ούτε έργα πυροπροστασίας, ούτε μέτρα για την αντισεισμική θωράκιση δεν είναι επιλέξιμα. Κυβέρνηση και τοπικές αρχές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η βασική υπεύθυνη για το έγκλημα που συντελέστηκε στη Θεσσαλία. Συστηματικά απορρίπτουν ως μη επιλέξιμες τις δαπάνες για την αντιπλημμυρική προστασία. Με σχετικές οδηγίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση όριζε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόζουν σχέδια πλημμύρας, διακρίνοντας μάλιστα περιοχές που στερούνται σημασία, παραδείγματος χάρη αραιοκατοικημένες περιοχές ή ακατοίκητες περιοχές που στερούνται περιορισμούς και οικονομικούς πόρους. Έτσι στη Θεσσαλία, που δίδονται εκατομμύρια ευρώ για να γίνει κόμβος μεταφορών και ενεργειακός κόμβος για επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη, στην κυκλική οικονομία και την ανάκτηση ενέργειας από τα σκουπίδια, για επενδύσεις στον τουρισμό και στις αμερικανοτοϊκές βάσεις του θανάτου. Οι λαϊκές οικογένειες πνίγονται, οι μικρομεσαίοι αγρότες ξεκληρίζονται με τα αρπακτικά έτοιμα να προχωρήσουν τα νέα σχέδια επενδύσεων, βγάζοντας νέα κέρδη από τη διαχείριση της καταστροφής προς όφελός τους. Τώρα, μετά την καταστροφή, το ίδιο κράτος αποδεικνύεται επιλεκτικά ανίκανο να εξασφαλίσει ακόμα και τα στοιχειώδη σε όσους έχουν πληγεί. Αφήνει το λαό στο έλεος της φυσικής καταστροφής. Την ίδια στιγμή, μέσα στην καταστροφή, αποδεικνύεται ικανότατο στην προώθηση ενός ακόμα αντεργατικού εκτρώματος, ενός νομοσχεδίου για να ξεζουμίζονται οι εργαζόμενοι με έως και 13 ώρες δουλειά την ημέρα για να δουλεύουν και να αμείβονται όσο και με όσα θέλει ο εργοδότης στα δουλεπορικά γραφεία, ενώ ποινικοποιεί παραπέρα τους εργατικούς αγώνες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, φτάνει πια. Αρκετά με το πάμε και όπου βγει. Ήρθε η ώρα να πάμε αλλιώς. Ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Καλή δύναμη και καλή αγώνα. Καλό αγώνα, σας ευχαριστώ. Και τώρα θα μιλήσει ο υποψήφιος Δήμαρχος Αλμερού, Σάββας Τσόγκας.
Αγαπητοί συνδημότες, φίλες και φίλοι, στις εκλογές της Κυριακής είναι ανάγκη να γίνει ένα ακόμα βήμα απέναντι στον αρνητικό συσχετισμό, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από καλύτερες θέσεις λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός και στο Δήμο μας. Για να εκλεγούν περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι της λαϊκής εισπύρωσης, που θα αποτελέσουν στήριγμα στον αγώνα του λαού για τα δικαιώματά του ενάντια στην αντιδραστική πολιτική κυβέρνησης περιφέρειας και Δήμου, που θα είναι είτε από τη θέση της πλειοψηφίας είτε από τη θέση της μειοψηφίας η μοναδική μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση. Η λαϊκή συσπήρωση δεν είναι περαστική από το Δήμο, αλλά έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια μια αντιπαράθεση με βάση την κεντρική πολιτική όπου ασκούσε και ασκεί ο Δήμος Αλμυρού, εφαρμόζοντας τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές που φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα στη ζωή του Δημότη. Ο Δήμος δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει καμία φυσική καταστροφή. Και πώς να το κάνει άλλωστε όταν για την πυρική προστασία προβλέπεται στον προϋπολογισμό του το τεράστιο, ακούστε, ποσό των 64.000 ευρώ. Πόσο μάλλον για την πλημμυρική, για τη σεισμική προστασία που ο προϋπολογισμός είναι μηδενικός. Έτσι φτάσαμε να έχουμε το μεγαλύτερο σχολείο του Δήμου μας, το Γενικό Λύκειο, σεισμόπληκτο και σε συνδυασμό με τις τελευταίες πλημμύρες άκρως επικίνδυνο, όπως και το 5ο Δημοτικό Σχολείο με τα δικά του προβλήματα, και εκεί να στηγάζονται 500 περίπου μαθητές. Καμιά ολοκληρωμένη μελέτη για αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα δεν έγινε εδώ και χρόνια. Έτσι εγκαινιάστηκε και η γέφυρα στο Ξηριά πριν 2 περίπου χρόνια και πριν ένα μήνα έπεσε. Έτσι αποκόπηκε και η έξοδος του Αλμυρού από την Εθνική Οδό. Το γιατί έγιναν είναι πλέον φανερό. Για να βγάλουν κέρδη οι κατασκευαστικές εταιρείες και όχι για να προστατευθεί ο λαός. Οι ευθύνες τους είναι τεράστιες και στη σημερινή Δημοτική Αρχή και στις προηγούμενες. Μόνο η λαϊκή συσπήρωση έθετε τέτοια ζητήματα και τα είχε πρώτα σε κάθε συζήτηση για τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής προστασίας και αντισεισμικής θωράκισης. Όμως, αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά όλες οι άλλες παρατάξεις είναι να βγαίνουν φωτογραφίες και να κόβουν κορδέλες σε έργα που τα παίρνει το ποτάμι. Και μετά βεβαίως μπορούν να διεκδικήσουν ένα πλημμύρα pass, market pass κλπ. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι άλλοι, οι ορκισμένοι εχθροί και αντίπαλοι? Είναι αυτοί που ομονοούν και ψηφίζουν παρεούλα. Πρώτα, τον προϋπολογισμό για το τεχνικό πρόγραμμα όπως τον επιβάλλει το παρατηρητήριο που εγκατέστησε στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεύτερο, την αύξηση των τελών αποκομιδής απορριμμάτων και την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Τρίτο, την εγκατάσταση γιγάντιων φωτοβολταϊκών πάρκων για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους όπως του Μυτιλινέου κλπ. Και απαξιώνοντας την αγροτική παραγωγή. Τέταρτο, τη δημιουργία αναστάθμου στο Τσιγκέλι. Πέμπτο, δεν ψηφίζουν το ψήφισμα που κατέβασε λαϊκή συσπήρωση κατά τη συμπορευματοποίηση του νερού και άλλα πολλά. Έτσι λοιπόν, και ενώ η παράταξη του Δημάρχου δεν έχει πλειοψηφία, τουλάχιστον το 90% των θεμάτων υπερψηφίζεται. Τυχαίο? Όχι. Είναι τρεις φιλοκυβερνητικοί συνδυασμοί που συμφωνούν στη στρατηγική που ακολουθείτε. Διαφωνούν όμως στην τακτική και στη διαχείριση. Αλλά αυτή είναι. Φίλες και φίλοι, εμείς, η λαϊκή συσπήρωση, έχουμε επιλέξει μετερίζει τα συμφέροντα του λαού του Δήμου Αλμυρού. Δίνουμε μάχες μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο για να κρατηθεί ο λαός μας όρθιος, να μην εξαθλιωθεί και να, είναι σε θέση να αγωνιστεί για αυτά που δικαιούται. Είμαστε αντίθετοι
στις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές που προβλέπουν για κάθε υπηρεσία που παρέχει ο Δήμος να βάζουν βαθιά το χέρι τους στη τσέπη οι δημότες. Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε πάντα την επιστροφή των παρακρατηθέντων που για αυτό το σκοπό έχει ήδη πληρώσει ο λαός μας. Είμαστε αντίθετοι να πληρώνουν οι γονείς τα λεγόμενα τροφεία κάθε μήνα για να εγγραφούν τα παιδιά τους στους δημοτικούς παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Είμαστε αντίθετοι με τις συνδρομές στο Δημοτικό Οδείο. Αγαπητοί συνδημότες, σήμερα όλο και πιο καθαρά φαίνεται πως περνάει η αντιλαϊκή πολιτική μέσα από την τοπική διοίκηση και όχι αυτοδιοίκηση πια. Περιφέρεια και Δήμη συνεχίζουν να λειτουργούν στην ίδια γραμμή με την κυβέρνηση. Προωθούν τη μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους απαραίτητους πόρους. Αυξάνουν τα τέλεια ανταποδοτικότητας. Ιδιωτικοποιούν καθαριότητα, εμπορευματοποιούν νερό κλπ. Από το 2011 έχουν μειωθεί κατά 60% τα χρήματα που δίνονται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στους Δήμους. Οι επιχορηγοί στο Δήμο Αλμυρού για λειτουργικές δαπάνες δεν επαρκούν ούτε για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Την ίδια στιγμή η Δημοτική Αρχή χαρατσώνει τους δημότες με τα λεγόμενα ίδια έσοδα του προϋπολογισμού, δηλαδή τα υπέρογκα ανταποδοτικά τέλη που είναι διπλή, άδικη και επιπλέον φορολογία σε βάρος των λαϊκών οικογενειών. Το αποτέλεσμα αυτής της αποκέντρωσης έχει ήδη φανεί εδώ και χρόνια με την εγκατάλειψη υποδομών και την υποβάθμιση υπηρεσιών. Φίλες και φίλοι, φτάνει πια με το πάμε κι όπου βγει. Απαιτούμε υποδομές, έργα και μέτρα ολοκληρωμένης πρόληψης και προστασίας για τις ζωές και τις περιουσίες των δημοτών μας. Από την αρχή ξεκαθαρίσαμε ότι για μας όμορφη πόλη είναι η πόλη που δεν έχει ανεργία, φτώχεια, παιδιά στην εξάρτηση. Γιατί Δήμος δεν είναι τα ντουβάρια, δεν είναι οι πράσινες business και διανομή και η διανομή του Ταμείου Ανάκαμψης σε λίγους επιχειρηματίες. Δήμος για μας είναι ο λαός της κάθε πόλης και του κάθε χωριού. Είναι η ζωή του, είναι η καθημερινή λειτουργία και η ικανοποίηση των αναγκών του. Γι' αυτό στο κέντρο της προσοχής μας βρίσκονται τα παιδιά μας και οι ανάγκες τους. Βρίσκονται οι γειτονιές και τα χωριά μας που έγιναν ησυχαστήρια. Γι' αυτό διεκδικούμε αντιπλημμυρικά έργα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που να καλύψουν όλες τις δημοτικές ενότητες με βαθυφράγματα και αναχώματα στους χυμάρους και τα ρέματα. Αντισεισμική θωράκιση και έλεγχο στατικότητας με το απαραίτητο προσεισμικό έλεγχο όλων των δημοσίων κτηρίων και ειδικά των σχολείων που το 80% είναι με παλιούς αντισεισμικούς κανονισμούς. Σκεφτείτε, κάποια είναι από τον 19ο αιώνα σχολεία. Για αντιπυρική προστασία και ιδιαίτερη μέρημνα για την προστασία και αναβάθμιση όλων των δασικών οικοσυστημάτων του Δήμου μας. Τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης σε όλους τους ελαιώνες. Για προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων και ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βιομηχανικής ρύπανσης. Να ακυρώσουμε την καταστροφική εγκατάσταση του υγροποιημένου φυσικού αερίου του γνωστού LNG στον Παγασιτικό. Να μην προχωρήσει η άναρχη και ανεξέλεκτη εγκατάσταση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά πάρκα και μέσα στη θάλασσα, που συνοδεύεται από πλήθος περιβαλλοντικών επιπτώσεων που οξύνει την ενεργειακή φτώχεια. Είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία πολεμικού ναύσταθμου στο Τσιγκέλι, γιατί όταν η χώρα μας γίνεται πολεμικό ορμητήριο των ΗΠΑ για τον πόλεμο Ρωσίας-ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, δεν θέλουμε δήμαρχο του καλοσύνθετο δολάριο, αλλά μαχητή που μαζί με το λαό θα παλεύει για να απεμπλακεί η Ελλάδα από το μακελιό και οι δημότες να μην γίνουν στόχος σε περίπτωση πολεμικής σύραξης. Διεκδικούμε επίσης να ολοκληρωθεί το αποχετευτικό σύστημα της Σούρπης
και να επανενταχθεί στο σύστημα η Αμαλιάπολη. Σύνδεση Ευξηνούπολης, Πλατάνου και Κροκίου με το κεντρικό σύστημα του Αλμυρού και νέο ξεχωριστό αποχετευτικό σύστημα για τη Δημοτική Ενότητα Πτελεού. Για διαχείριση της αποκομιδής απορριμμάτων με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, το σεβασμό στο περιβάλλον και την υγεία των δημοτών μας. Παλεύουμε για την κατάργηση του τέλους σταθής και περιβαλλοντικής εισφοράς που θα εκτινάξει το κόστος συλλογής στα 55 ευρώ ανά τόνο. Είναι ένα νέο χαράτσι που δεν θα ακούσετε από κανέναν να σας το πει τις επόμενες μέρες. Αξιοποίηση του φράγματος Μαυρομάτι για επαρκές και ποιοτικό νερό για τις δημοτικές ενότητες Σούρπης και Πτελεού. Σήμερα ο μισός πληθυσμός του Δήμου μας πίνει νερό από εξωτερικές βρύσες. Είμαστε απέναντι στην προσπάθεια περαιτέρω εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του νερού. Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, μεγάλα τμήματα του οποίου βρίσκονται σε τραγική και επικίνδυνη κατάσταση. Διαπλάτηση και εξυγχρονισμός της επαρχιακής οδού Αλμυρού Σούρπης Αχιλλείου. Οδική σύνδεση των ορεινών χωριών της Όθριος. Στήριξη των υποδομών υγείας και όλων των κοινωνικών δομών με σταθερή κρατική χρηματοδότηση. Να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας και το Κέντρο Υγείας Αλμυρού και το Ιατρείο Σούρπης με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Αγροτικοί γιατροί σε όλα τα χωριά μας. Έργα για την ανάπτυξη των υποδομών παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού. Διερεύνηση ίδρυσης μουσικού σχολείου σύμφωνα με όρους και προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας. Μόνιμη οικονομική ενίσχυση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων για την ανάδειξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας. Ίδρυση δημοτικού κινηματογράφου και προβολές σε όλα τα χωριά. Προστασία και ανάδειξη μνημείων νεότερων και αρχαιότερων που υπάρχουν στην περιοχή μας, πέτρινα, τοξωτά, γεφύρια κλπ. Προστασία του παραλιακού μετόπου από αυθαίρετες κατασκευές για να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα όλοι οι δημότες και ιδιαίτερη φροντίδα για καθαρές ακτές και υποδομές. Δημιουργία δημοτικού λιμενικού γραφείου για αύξηση των δημοτικών εσόδων τόσο από τα τουριστικά σκάφη όσο και από τα εμπορικά πλοία που μεταφέρουν υλικά και εμπορεύματα στις βιομηχανίες της περιοχής μας. Η διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων να γίνεται με αποκλειστική ευθύνη κρατικών δομών με ενιαίο τρόπο πανελλαδικά και με εξασφάλιση από το κράτος όλων των απαιτούμενων πόρων ανθρώπινων και οικονομικών. Για τα αμαία, εμείς λέμε να γίνει καταγραφή με επιστημονικό τρόπο όλων των αμαία του Δήμου. Υποδομές για προσβασιμότητα των αμαία σε όλες τις υπηρεσίες και όλους τους χώρους και τις παραλίες. Στήριξη των αμαία του Δήμου τόσο όσον αφορά τις υποδομές, όσο και στην κάλυψη των υπαρχουσών δομών στα σχολεία και αλλού. Δημιουργία ιατροπαιδαγωγικού κέντρου στο Κέντρο Υγείας. Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ. Αγαπητοί συνδημότες, η ψήφος στη λαϊκή συσπήρωση είναι όπλο και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Ένα όπλο για να μπορούμε να διεκδικούμε από καλύτερες θέσεις εργασία και υποδομές που τόσο λείπουν από το Δήμο μας. Να στηρίξουμε και με αυτόν τον τρόπο αυτό όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι δεν πάει άλλο. Να ψαχτούμε κάπως διαφορετικά, να βαδίσουμε, να ανοίξουμε το δρόμο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη. Αγαπητοί φίλοι, οι άλλοι υποψήφοι συμφωνούν και ακολουθούν μια πολιτική η οποία αποφασίζεται φυσικά σε κεντρικό επίπεδο και πάνω στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ψηφίσει. Αυτοί λοιπόν οι υποψήφοι που υπήρξαν και προηγούμενοι και νυν δήμαρχοι έχουν ρόλο στο να προωθούν πιο αποτελεσματικά την ακολουθούμενη αντιλαϊκή πολιτική με τον μανδύα του αυτοδιοικητικού και λέγοντας ψέματα ότι αυτή η πολιτική είναι αντίβαρο στα προβλήματα του κόσμου, ενώ στην πράξη είναι συνένοχη για όσα ζούμε. Αγαπητοί συνδημότες, πριν φτάσουμε στην κάλπη της Κυριακής,
πρέπει να σκεφτούμε ποιος θα είναι η φωνή των εργαζομένων, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων της νέας γενιάς για τα δικαιώματά μας, η φωνή των αγώνων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποιος μπορεί να δώσει φωνή στις δίκαιες διεκδικήσεις που υπάρχουν για υποδομές, για την προστασία του περιβάλλοντος, για χώρους πρασίνου, για έργα που λείπουν. Ποιος μπορεί να παρατεθεί σε όλα αυτά από τη σκοπιά των αναγκών μας, από τη σκοπιά ενός άλλου μέλλοντος, το οποίο θέλουμε και διεκδικούμε έτσι, ώστε να ζούμε σύμφωνα με τις δυνατότητες του 21ου αιώνα για μας και για τα παιδιά μας. Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Είναι η λαϊκή συσπήρωση που μπορεί να αποτελέσει το μοναδικό αντίβαρο, το μοναδικό αντίπαλο δέος γενικά στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται σε αυτό το αντιλαϊκό μπλοκ, το οποίο διαμορφώνεται από την κυβέρνηση, την περιφέρεια και το Δήμο. Γιατί το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης το στηρίζει το ΚΚΕ. Γιατί η λαϊκή συσπήρωση είναι ανεξάρτητη από τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματιών και εργολάβων. Δεσμεύεται με θέσεις και με δράση να προβάλλει και να διεκδικεί τα συμφέροντα και τα θέλω των πολλών, των εργαζομένων, των φτωχών αγροτών, των μικρών επαγγελματιών, των γυναικών και των συνταξιούχων. Οι υποψήφοι της λαϊκής συσπήρωσης είναι γνωστοί, τους ακούσατε πριν στην αρχή της εκδήλωσής μας, για τη δράση τους στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς. Γιατί οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της λαϊκής συσπήρωσης αποκαλύπτουν στο λαό όσα οι άλλοι του κρύβουν. Γιατί η ελπίδα είναι στην ήττα της απογοήτευσης και την ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης και ανατροπής. Γιατί εμείς και θέλουμε και μπορούμε και ξέρουμε να διοικούμε. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδημότες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, μπορούμε να σπάσουμε την τοπάθεια. Μπορεί το ως εδώ να εκφραστεί στην κάλπη, γιατί είναι εφικτό στο δεύτερο γύρο που υπάρχει, που θα υπάρχει, να είμαστε εμείς απέναντι στον οποιονδήποτε κυβερνητικό υποψήφιο. Να συγκρουστούν οι δύο διαφορετικές πολιτικές, η δική τους και η δική μας. Γιατί σε αυτή την εκλογική μάχη χρειάζεται να δώσουμε απάντηση στους κυβερνητικούς υποψηφίους, γιατί είναι υπόλογοι και για αυτά που ζήσαμε σε αυτό το διάστημα και για αυτά που έρχονται στο μέλλον. Την Κυριακή, αγαπητοί φίλοι, έχουμε μια επιλογή, το κόκκινο γαρίφαλο της λαϊκής συσπήρωσης να γεμίσει τις κάλπες των δημοτικών και περιφερειακών καλπών. Όλοι μαζί με το κόκκινο γαρίφαλο στην κάλπη, να τους δείξουμε τη δύναμή μας, να τους δείξουμε τι είμαστε, τι μπορούμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Γεια σας.